Γεια σας αγαπημένα μου παιδιά, πλησιάζουν και πάλι τα καρναβάλια και εμείς θα στολίσουμε το εργαστήριό μας με ζωγραφιές από κρυάτικου πάρτι που θα δημιουργήσουμε με το Tax Paint. Οδηγίες για τη λήψη και εγκατάσταση της εφαρμογής θα δείτε στο σχετικό βίντεο, ο σύνδεσμος του οποίου θα αναγράφεται κάτω στα σχόλια. Αρχίζουμε λοιπόν τη νέα μας ζωγραφιά όπως πάντα με το κουμπάκι νέο. Διαλέγουμε ένα φόντο από τα μαγικά και το κουμπάκι αυτό που έχουμε ξαναδεί σε προηγούμενο βίντεο που μοιάζει με χριστουγεννιάτικο δέντρο. Διαλέγουμε ένα χρώμα και προσπαθούμε να φτιάξουμε τη μάσκα μας. Στοχεύουμε στο κέντρο περίπου της οθόνης μας και προσπαθώ να φτιάξω μία μάσκα όσο καλύτερα μπορώ. Έτσι, πολύ ωραία. Θα φτιάξω και τα ματάκια. Πάρα πολύ ωραία. Και τώρα θα γεμίσουμε με χρώμα τη μάσκα μου. Πολύ ωραία. Κάνω και τα ματάκια άσπρα. Και θα τη διακοσμήσω. Θα πάω στα πινέλα, θα διαλέξω την καρδούλα και θα τη διακοσμήσω με καρδούλες. Εσείς βέβαια μπορείτε να τη διακοσμήσετε με ό,τι θέλετε. Υπάρχουν τόσα ωραία πράγματα, τόσες ωραίες φραγίδες στο Tax Paint. Πραγματικά είναι πολύ διασκεδαστικό να στολίζουμε. Στολίσω τη μάσκα μου ακόμα περισσότερο. Βάλω πολύ ωραία χρώματα. Να βάλω και ένα μπλε. Στεναχωριέστε αν δεν είναι τέλεια. Είναι η δική μας μάσκα και την κάνουμε όπως μας αρέσει εμάς. Μπορώ να τη στολίσω όπως θέλω εγώ. Πολύ ωραία. Και φυσικά, τι άλλο έχει ένα αποκριάτικο πάρτι? Έχει κομφετί και χαρτοπόλεμο. Θα πάω και θα διαλέξω από τα μαγικά το κουμπάκι που λέει χαρτοπόλεμος και θα στολίσω με χαρτοπόλεμο το φόντο πίσω. Κοιτάξτε τι ωραία που φαίνεται. Μπορείτε να το κάνετε και με ένα χρώμα. Θα πάω στις σφραγίδες και θα διαλέξω τον αγαπημένο μου χαρταετό που όπως πολύ καλά ξέρετε συνηθίζεται να το πετάμε την ημέρα της καθαράς Δευτέρας. Υπάρχει ένας χαρταετός εδώ στις σφραγίδες. Διαλέγω και το μέγεθος από τη σκάλα εδώ με τα μεγέθη. Το κάνω λίγο πιο μεγάλο, πολύ ωραία. Να, βέβαια μπορούμε να φτιάξουμε και εμείς το δικό μας χαρταετό. Από τα σχήματα διαλέγω το οκτάγωνο. Διαλέγω το πράσινο, θα το κάνω σε αποχρώσεις πράσινο για να ταιριάζει και με τη μάσκα. Για να δω, σημαδεύω στο κέντρο και ανοίγω. Από τις γραμμούλες διαλέγω την πιο ψηλή γραμμούλα και φτιάχνω και τις ακτίνες να μπορέσω να χρησιμοποιήσω πιο πολλά χρώματα.
εγώ θα χρησιμοποιήσω αποχρώσεις του πράσινου, θα ανοίξω εδώ την παλέτα μου και θα διαλέξω, θα πάω στα μαγικά και στο γέμισμα και θα γεμίσω τα απέναντι τριγωνάκια. Πολύ ωραία. Με το πινέλο θα φτιάξω και το σκηνί και από τα από τις φραγίδες θα πάω να βρω στην κατηγορία εκεί με τα ρούχα ένα φιόγκο, μοιάζει πάρα πολύ με τους φιόγκους που βάζουμε στο χαρπετό μας για να έχει το τίβαρο να πετάει ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Και φυσικά ένα πάρτι από κρυάτικο θέλει και κόσμο. Γι' αυτό λοιπόν θα πάμε και εμείς στις φραγίδες και θα βρούμε ανθρώπους με στολές. Έτσι συνεχίζεται στα αποκριάτικα πάρτι. Λοιπόν, θα βάλουμε έναν κύριο εδώ, λοιπόν, λίγο μεγαλύτερο. Έτσι, πολύ ωραία. Βάλουμε ένα σκέφτο από την άλλη μεριά. Θα πάω λίγο παρακάτω. Βλέπω κύριε επιστήμονα. Την πρικίπισσα θα την βάλω στο κέντρο, θα την βάλω λίγο ακόμα, έτσι, μπράβο, πολύ ωραία. Μία γιατρό. Μία νοσοκόμα, θα κάνουν παρέιτσα, είναι φιλενάδες. Η αστυνομικός. Λοιπόν, φυσικά ένα πάρτι έχει και μπαλόνια. Πάμε να δούμε. Στα εποχικά λοιπόν θα δούμε μπαλόνια. Θα βάλουμε μπαλόνια σε διάφορα χρώματα και σε ό,τι μέγεθος θέλουμε. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το εφέ του αντικατοπτρισμού και να γυρίσω το μπαλόνι μου στην άλλη μεριά. Πολύ ωραία. Και φυσικά σερμπαντίνες που θα τις βρούμε στο τέλος της κατηγορίας. Ορίστε. Σε ένα ωραίο, τι χρώμα να τις κάνω, σε ένα ωραίο ανοιχτό μοβ χρώμα. Και ωραία, χρησιμοποιώ το εφέ του αντικατοπτρισμού και το εφέ του πάνω κάτω για να στολίσω την εικόνα μου. Και στο τέλος μπορώ να γράψω και το όνομά μου. Μην ξεχνάτε να γράψετε το όνομά σας με το πρώτο γράμμα κεφαλαίο και να τονίσετε το φωνήεν που τονίζετε. Σας εύχομαι καλές αποκριές και καλή σαρακοστή.